Περιμένετε να παίρνετε το μικρόφωνο και να κάνετε την ερώτηση. Έλα λίγο. Καλό απόγευμα. Κόψει το ερώτημα. Αναμένει αύριο στο γήπεδο Καρασκάκη ένα μάτς που θα θυμίζει παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος με ομάδες που περιμένουν τον Ολυμπιακό τους από τη μεγάλη περιοχή και αμήνονται μαζικά. I don't care for the what I was right. I don't care for the compressions. Entre que a realidade do futebol grego e uma realidade da dimensão de uma Liga Europa. Se é que vamos encontrar o mesmo dublante que foi igual a si próprio contra nós, com o Milan, com o Betis, e vamos encontrar muito isso. Uma equipa que vai explorar as transições, que há alguns períodos jogou em bloco baixo, mas também vi uma equipa no momento das transições a meter muita gente na frente. Portanto, é esse dublante que nós vamos observar amanhã. Com grandes cautelas defensivas, sim, mas também sempre com enorme vontade de fazer as transições corretamente. E também tenho a noção que, de facto, sendo a primeira experiência que eles têm, para eles vão jogar com tudo para tentar tirar pontos ou ter pontos, coisa que ainda não tiveram até ao momento. E, portanto, é um jogo que nós sabemos do grau de dificuldade que é, da responsabilidade que é, porque é importante vencermos e que vamos encontrar uma equipa, como disse atrás, normalmente criou muitos problemas lá assim, Milan e Alberto. Καλησπέρα. Δεν θέλει να κάνει σύγκριση ανάμεσα στην ελληνική πραγματικότητα και την πραγματικότητα μια διοργάνωση των διαστάσεων του Europa League. Νομίζει πω αυτό που θα περιμένουμε θα είναι η Τουντελάς που παίξαμε πριν από δύο εβδομάδες. Είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα παίζει με χαμηλά τη γραμμή της άμυνας. Όμως σίγουρα μια ομάδα που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις μεταβάσεις. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη επιθυμία να κερδίσει βαθμούς. Μια ομάδα η οποία δυσκόλεψε εμάς, δυσκόλεψε τη Μίλαν αλλά και την Πέτης. Και σίγουρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα προσπαθήσει να διεκδικήσει του βαθμού που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ως τώρα. Δεν περιμένουμε ένα πολύ ανοιχτό και θετικό παιχνίδι, όμως σίγουρα η εμπειρία μας λέει πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, στο ίδιο στάδιο που βρισκόμαστε κι εμείς, και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με πολύ προσοχή. Περιμένουμε λοιπόν πως θα είναι ένα παιχνίδι κλειστό σχετικά, όμως απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να κάνει πολύ σωστές μεταβάσεις και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά τα πλεονεκτήματα που έχει. Περιμένουμε μια ομάδα, έτσι ακριβώς όπως την είδαμε πριν από δύο εβδομάδες. Πάμε να ρωτήσω έναν άλλο. Συγκρόνο. Όχι. Να πάσω το μικρόφωνο μπροστά. Πάμε. Καλησπέρα σας. Πόσο σημαντική είναι μια ενδεχόμενη νίκη, η δεύτερη στους ομίλους, για την πρόκληση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Europa League. Που μας έχουν τα βιτόρια στα όπες διεθνητήτα παρά κλασσικά σας για την φάση. Είναι ένα importante, porque é mais um passo que é fim do ano. Neste momento há duas equipas que estão à nossa frente e, portanto, ainda vamos também defrontá-los, que é importante é. Para o nosso caminho que nós pretendemos poder, mas só vai ficar definido, na minha opinião, na última jornada. Portanto, vai ser uma luta rendida. Embora tenha a dizer amanhã, é importante fazer um bom jogo e vencer o jogo, como é que me dá para calcular, mas se ficar decidido, na minha opinião, vai ser decidido só na última jornada. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, θα είναι ένα σημαντικό βήμα, μια ενδεχόμενη νίκη απέναντι στην Μπελάνς, όμως δεν είναι καθοριστικό το αποτέλεσμα αύριο, γιατί πιστεύει πως από τη στιγμή που υπάρχουν δύο ομάδες απέναντί μας, δύο ομάδες πάνω από εμάς, στην τεχνολογία αυτή τη στιγμή, και θα παίξουμε απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες, η πρόκληση θα κρυφθεί στην τελευταία αγωνιστική. Πρέπει να είμαστε καλοί έτσι ώστε να πάρουμε βαθμούς αύριο, γιατί τους χρειαζόμαστε, όμως το αποτέλεσμα δεν θα κρυφθεί αύριο, το πρώτο αποτέλεσμα θα κρυφθεί την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Μπελάνς. Πού είναι για τον
Ανδρέα, επειδή Ανδρέα έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι με τη Λιντερλάντς, βέβαια ο κόουτς είπε ότι δεν περιμένει και πολλές διαφορές ως προς τον αντίπαλο. Για σένα τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, αύριο για να μην πεθείτε προεκπίσεων. Αρχικά πολύ σημαντικό για μένα νομίζω είναι να μπούμε όπως πριν από δύο εβδομάδες με το ίδιο πάθος και δύναμη, γιατί νομίζω ότι δείξαμε την πρώτη στιγμή ότι θέλαμε τους τρεις βαθμούς. Δεν θα είναι εύκολο πιστεύω και η Ντουντελεκ έχει μια πολύ καλή ομάδα και καλούς παίχτες και σίγουρα δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Οπότε νομίζω θα προσπαθήσουν και στα τρία τελευταία παιχνίδια που τους απομένουν να πάρουν τους πρώτους βαθμούς της διοργάνωσης, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά από εμάς εξαρτηθεί το πόσο σοβαροί θα είμαστε και το πόσο θα κάνουμε αυτά τα οποία μας έχει πει ο προπονητής μας. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Δύο Μαρτίνς, καλησπέρα. Σε όλα τα παιχνίδια θα μπορούσαν, θα κάνει το ίδιο και αύριο ενώ σε Παναθηναϊκού. Και δεύτερον, επειδή την ίδια στιγμή θα παίζει η Πέτης με την Μίλα, έχει βελτιώσει μια νίκη της Πέτης για να παίξει τον Ολυμπιακό στην πρόξη με την Μίλα. Στην ευθέρα μας, τι. Τόσο όμως τα πέρα ώρα, πάει το rotation. Εσύ πια νέα φάση rotation για να το δέμ. Εσύ, προπιανισμό ώρα να ζωγάρνει την Πέτης, η Πρεφιέρε, ο Ολυμπιακός, παρά ζωγάρα τα συμπασία μας να ζωγάρα το Μίλα. Vai haver alguma alteração, uma outra, neste jogo, relativamente ao último jogo, na Copa, volta a não dizer o no entanto, nós não estamos à espera do outro jogo. Temos que estar a focar no nosso jogo, fazer o nosso, sabendo aquilo que temos de fazer, e, portanto, fazer, volta a dizer, fazer um bom jogo, uma equipa que nos vai criar dificuldades, temos que ser sérios e temos que ser incisivos também e criar um bom espetáculo. Acho que estão criadas condições para amanhã, diante do nosso público, e eu espero que venham muitos apoiados para fazer um bom jogo e vencê-lo, sobretudo. E, portanto, é isso que nós estamos focados, é no nosso jogo único e exclusivamente, e, portanto, não estamos a pensar no resultado entre o Betis e o AC Milan. Isso aí transcende-nos. Até porque depois nós temos confrontos diretos, quer um quer com o outro, e, portanto, sabendo que aí vai ficar decisivo, vai ficar muita coisa decisiva. E, portanto, não faz sentido se nós estivermos a olhar para o outro lado e não fizermos o nosso trabalho. Ξέρουμε πως αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο που θα μας δημιουργήσει δυσκολίες, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του κόσμου μας για να κερδίσουμε δύναμη, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να δημιουργήσουμε ένα ωραίο θέαμα και φυσικά να κερδίσουμε. Αυτό απαιτεί όλη μας τη συγκέντρωση. Δεν θα πρέπει καθόλου να μας απασχολεί το τι θα γίνει ανάμεσα στο παιχνίδι της Real Betis με τη Μίλα, γιατί ό,τι και αν συμβεί εκεί δεν θα έχει νόημα για μας, αν εμείς δεν πάρουμε τους βαθμούς αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι και τίποτα άλλο να σκεφτόμαστε. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Τον κύριο Μαρτίνς, επειδή ο Χασάν γύρισε νωρίτερα από ό,τι τον περιμέναμε και φαντάζομαι και από ό,τι τον περίμενε και ο ίδιος, έπαιξε βασικός με τον Άρη, μπορεί να παίξει και βασικός και με την Ντελάνς και με τον Παναθηναϊκό από άποψη, αν βρίσκεται στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας να βγάλει αυτά τα τρία μάτς μέσα σε μια εβδομάδα. Estou disponíveis para o jogo, à exceção de Guerreiro, e portanto, felizmente, nesta fase, temos toda a gente disponível na sua plenitude. Temos um ou outro caso em que ele requer algum cuidado da nossa parte, que é os casos do Omar e do próprio Vukovic. No entanto, está toda a gente disponível, o Assen é um deles. É o facto que nós pensávamos que poderia atrasar um bocadinho mais a sua recuperação, mas ela foi rápida. Temos um grupo um departamento clínico também de grande qualidade que nos permitiu rapidamente recuperar um jogador como o Assa. E, portanto, o Assa está dentro do lote disponíveis e amanhã iremos ver quem poderá jogar. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι για τα παιχνίδια μας, εκτός από τον Γκερέρο, όλοι, ακόμα και ο Χασάν, έτοιμοι και διαθέσιμοι για να πάρουν μέρος.
επειδή υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες για τον Βούκοβιτς ή για τον Ομάρ, σας λέμε πως όλοι είναι έτοιμοι. Ευτυχώς έχουμε μια ομάδα που μπορεί και προετοιμάζει και μπορεί να επαναφέρει πολύ πιο γρήγορα τους ποδοσφαιριστές από ό,τι περιμένουμε. Ακόμα και τον Χασάν, που περιμένουμε πως θα αργήσει λίγο. Θα πρέπει να το περιμένουμε μέχρι αύριο για να δούμε τι θα παίξουν. Καλησπέρα. Ο κύριο Μαρτίνς είναι η ερώτηση. Είπε προηγουμένως ότι οι παίκτες του τελευταίου είναι αυτό, δεν θα έχουν το μυαλό τους στο άλλο παιχνίδι της Μπέτης με τη Μίλαν. Αυτές τις μέρες στο Red έχει διαπιστώσει αν κάποιοι παίκτες έχουν περισσότερο το μυαλό τους στο μάτι της Κυριακής παρά στο αυριανό, το δεδομένο του Παναθηναϊκού. Αντίθετα, η συνόδη κονότητα να πενσάρουμε το παιχνίδι κοντρά Ele é muito semelhante, mas se é notado, se é grande, se é muito maior, está pensando em um belo contra o Flamengo. Não, não é. E é um erro da nossa parte, se o fizermos. Amanhã temos um jogo muito importante, com aspirações, que nós também não as fugimos. É importante para o grupo de trabalho, para os jovens, ou para os jogadores, porque a Liga Europa é uma monta para eles. É importante para o clube, como dá a calcular a dimensão e a história do clube, tem que ser altamente representada na Europa. E, portanto, não há jogos fáceis no futebol, nunca há jogos fáceis. E quem menosprezar a qualidade do adversário, normalmente tem de sabores. Nós não vamos fazê-lo e o nosso foco único e exclusivamente está no do de lanche. Όχι, δεν υπάρχει κανένας απολύτως, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας που να σκέφτεται το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι, γιατί γνωρίζουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Και πολύ σημαντικό, σημαντικό για τους ίδιους τους παίχτες, γιατί όλοι θέλουμε να δείξουμε το καλό τους πρόσωπο στην Ευρώπη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για το σύλλογό μας που θέλουμε να εκπροσωπηθούμε σε υψηλό επίπεδο, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο Europa League. Επίσης, είναι ένα παιχνίδι που δεν θα πρέπει καθόλου να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Κανένας αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Γνωρίζουμε πως θα είναι δύσκολο, είναι πολύ σημαντικό για μας και να είστε σίγουρος πως θα σκεφτόμαστε μόνο αυτό. Για κάποιον που λέει ότι normalmente este tipo de jogos, quando antecede um grande jogo como um derby, normalmente os jogadores tendem-se a proteger. Eu esta semana vi toda a gente disponível, mesmo aqui estes casos que eu fui de Vukovic e do Omar, que requer algum cuidado especial da nossa parte, e eu vi de todos os jogadores disponíveis e prontos para jogar já amanhã. Επίσης, αυτό που έχει να πει είναι πως είναι πραγματικά ενθουσιασμένος από τον τρόπο που ανταποκρίνουν οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και η περίπτωση του Βούκοβιτς και του Ομάρ, όπως είπαμε, που ήθελαν μια ειδική μεταχείριση αυτή την εβδομάδα. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι, γεμάτη ανυπομονησία για να πάρουν μέρος στο αυριανό παιχνίδι. Καλησπέρα. Για να ακούσουμε τη δική σου γνώμη στο ίδιο ερώτημα, πόσο εύκολο για εσάς παίκτες να είναι απολύτως συγκεντρωμένοι στο αυριανό μάτς, καθώς 24 ώρα μετά υπάρχει το τέλειο των αιωνίων και πώς έχει λειτουργήσει στη ψυχολογία σας αυτή πολύ σημαντική νίκη την περασμένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη του Άρη. Νομίζω είναι το τελευταίο σερί των αγώνων που έχει λειτουργήσει θετικά στην ψυχολογία μας στην αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Και όπως είπε ο προπονητής, αρχίζει να είναι από αύριο, νομίζω αύριο είναι το σημαντικό παιχνίδι. Ξέρουμε όλοι ότι αν δεν κερδίσουμε, δεν θα πάμε με την ίδια αυτοπεποίθηση και την ίδια νοοτροπία στην Κυριακή. Οπότε είναι εξίσου σημαντικό αύριο. Όσο εύκολο και αν ακούγεται σαν όνομα η Τούτελακ, νομίζω μέσα στο γήπεδο δεν είναι έτσι. Πρέπει να δείξουμε ένα σοβαρό πρόσωπο και έπειτα έχουμε νομίζω το χρόνο και μέσα στις προπονήσεις να δουλέψουμε και για τον τέλειο της Κυριακής. Αλλά πάνω απ' όλα αύριο είναι πιο σημαντικό. Τελευταία ερώτηση παρακαλώ. Στον Αντρέα. Άνοιξε τα πράσινα. Στον Αντρέα. Ήθελα να ρωτήσω τον ίδιο πώς αισθάνεται που υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός τόσο καλών παιχτών στη θέση παγωγής, δηλαδή στη θέση του κέντρου. Από την αρχή ξέραμε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, νομίζω ο αριθμός των παιχτών είναι αρκετός, αλλά είμαστε Ολυμπιακός, νομίζω χρειάζονται όλοι οι παίχτες για να ανταπεξέλθουν και στις τρεις διοργανώσεις. Ξέρουμε όλοι ότι οι στόχοι και στις τρεις διοργανώσεις είναι υψηλοί. Και νομίζω ότι ο καθένας από την πλευρά του προσπαθεί να δείξει τον κάτι αυτό και από εκεί πέρα ο προπονητής να πάρει τις αποφάσεις του και να πιστεύει ότι είναι πιο έτοιμο να βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.